Made in Greece, σήμερα Πέμπτη, το λέμε από την αρχή της εκπομπής στο Προαναγγέλουμε ότι σήμερα όπως κάθε εβδομάδα θα φιλοξενήσουμε μια ελληνική εταιρεία με στόχο να προβάλλουμε τα προϊόντα της αλλά και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση εκείνης της καταναλωτικής συνείδησης που πρέπει να έχουμε όλοι εμείς σε αυτήν τη χώρα αν θέλουμε να βοηθήσουμε την οικονομία μας να βγει από την κρίση. Σήμερα λοιπόν θα επισκεφθούμε μια μικροζυθοποιία με έδρα στην Εύβοια. Το όνομά της Σέπτεμ από το λατινικό 7, τον αριθμό της ολοκλήρωσης. Προτείνω πριν μιλήσουμε με εκπρόσωπο της εταιρείας να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος Μάρθα Κίσκυλα για να σας συστήσουμε τη Σέπτεμ. Η μικροζυθοποιία Σέπτεμ δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2009 στο ορολόγιο Ευβοίας και κατάφερε να ξεχωρίσει παράγοντας φρέσκες μη παστεριωμένες μπύρες. Το όνομα Σέπτεμ στα λατινικά σημαίνει 7, που είναι ο αριθμός της δημιουργίας και αποτέλεσε έμπνευση για τους δημιουργούς του ζυθοποιείου, καθώς κάθε τύπος μπύρας που παράγεται έχει το όνομα μιας διαφορετικής ημέρας. Σε αυτή τη φάση παράγονται 4 διαφορετικοί τύποι μπύρας. Η Septem Mondays, ξανθιά μπύρα Pilsner, η Septem Fridays, μια έντονα αρωματική μπύρα, η Septem Thursdays, κόκκινη μπύρα και τέλος η Septem Sundays Honey Golden Ale, μια μπύρα διπλή ζύμωσης η οποία παράγεται από ελληνικό μέλι ανθέων. Επιπλέον, αυτή την περίοδο κυκλοφορεί η εποχιακή Septem Winter, μια μαύρη μπύρα που αποτελεί την πρώτη μπύρα τύπου Porter που παράγεται στην Ελλάδα. Η μικροζυθοποιία Septem ήταν η νικήτρια του βραβείου της κατηγορίας Design and Packaging στο Διεθνή Διαγωνισμό International Beer Challenge 2010 στο Λονδίνο, ενώ οι μπύρες της βραβεύτηκαν με χρυσό μετάλλιο στην ίδια κατηγορία. Βλέπετε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική πορεία παρά το γεγονός ότι η μικροζυθοποιία Septem αριθμεί μόλις 3 χρόνια παρουσία στην χώρα μας, στην οικονομική ζωή της χώρας μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον χημικό και οινολόγο κύριο Σοφοκλή Παναγιώτου. Είναι ένας εκ των 2 συνιδρυτών της Septem. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προϊόντα σας και αυτό γιατί έχετε έτσι και έναν ιδιαίτερο τρόπο στην προβολή τους. Ακόμη και οι συσκευασίες δεν μας έχουν συνηθίσει έτσι, σε τόσο καλέσθητα προϊόντα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς πώς αποφασίζει κανείς εν μέσω κρίσης να προχωρήσει στην ίδρυση μιας εταιρείας. Σίγουρα δεν είναι εύκολο και σίγουρα δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εμείς ξεκινήσαμε την προσπάθεια για αυτή τη μικροζυθοποιία το 2007 ουσιαστικά. Η κρίση είχε φανεί, τα πρώτα σημάδια της κρίσης είχαν φανεί. Το 2009 πλέον ας πούμε ότι ήμασταν εν μέσω κρίσης. Το κομμάτι της μικροζυθοποιίας στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Είναι ένας κλάδος ο οποίος καλός ή κακός η ζυθοποιία αυτή τη στιγμή μονοπολείται από πολύ μεγάλες εταιρείες. Και πολύ πολύ πρόσφατα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κάποια μικρότερα ζυθοποιία τα οποία προσπαθούν να έχουν κάποια διαφοροποιημένα προϊόντα τα οποία μπορεί ο καταναλωτής να βρει και να απολαύσει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που όλοι ξέραμε μέχρι σήμερα. Κύριε Παναγιώτου, βλέπαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε δικά σας προϊόντα, να, τουλάχιστον εμένα που δεν είμαι και γνώστης του αντικειμένου σας, με εξέπληξαν. Φτιάχνετε μπύρα με μέλι και με διάφορα αρωματικά βότανα της περιοχής και λουλούδια, είναι έτσι? Ουσιαστικά σε αυτή τη φάση φτιάχνουμε μια μπύρα με μέλι. Ήταν η πρώτη ελληνική μπύρα με μέλι που κυκλοφόρησε πριν 2,5 χρόνια περίπου. Ήταν μια συνταγή αρκετά ιδιαίτερη. Ελληνικό μέλι ανθέων από διάφορες καλλιέργειες ανθέων. Μια μπύρα ουσιαστικά που έχει αναγνωριστεί και στο εξωτερικό το 2012 φέτος στο International Beer Challenge, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό διαγωνισμό μπύρας. Η συγκεκριμένη μπύρα ήταν η καλύτερη μπύρα στην κατηγορία της. Πήρε χρυσό μετάλλιο. Εσείς πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη ζυθοποιία? Θέλω να πω, η χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, δεν έχει ιδιαίτερη παράδοση σε αυτό το τομέα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είμαστε όπως είναι η Γερμανία, ας πούμε, που έχουν μια τεράστια παραγωγή. Όχι, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε καλλιέργεια βίνης και λυκής. Δίνη θα μπορούσε να καλλιεργηθεί. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες μεγάλες ζυθοποιίες και παράγουν κρυθάρι, το οποίο είναι κατάλληλο για να δεινοποιηθεί, για να ζυθοποιηθεί κατά βάση. Το θέμα είναι ότι η δεινοποιία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα οποία να μην συνδέονται με κάποια μεγάλη εταιρεία, επομένως να μπορεί κάποιος ελεύθερα να αγοράσει από αυτά τα δεινοποιία. Τα δεινοποιία είναι μια μεγάλη επένδυση. Είναι δύσκολο για μια μικρή εταιρεία, μια μικροζυθοποιία να προχωρήσει να κάνει ένα δικό της δεινοποιείο. Επομένως, αναγκαζόμαστε να εισάγουμε κατά βάση την δίνη αυτή τη στιγμή από το εξωτερικό.
Στο θέμα του Λυκίσκου υπήρξε μια προσπάθεια στα μέσα της δεκαετίας του 70, στη φάση που η ΦΙΚΣ τότε έκανε μια απόπειρα να καλλιεργήσουν Λυκίσκου στη Βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς, λόγω της κατάστασης που υπήρξε της πολιτικής και των αλλαγών που έγιναν τότε στη ΦΙΚΣ, αυτή η προσπάθεια καταλήφθηκε. Θεωρώ όμως ότι η καλλιέργεια του Λυκίσκου είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Εμάς, σαν εταιρεία, θα μας απασχολήσει αρκετά άμεσα, γιατί σχεδιάζουμε να κάνουμε μια πρώτη πειραματική φύτευση Λυκίσκου, έτσι ώστε να έχουμε. Στην Εύβοια, αυτό, κύριε Παναγιώτου, στην Εύβοια, εκεί που είναι και η έδρα σας. Ναι, σε πρώτη φάση κοντά στην έδρα μας και ένα. Και μια μικρή καλλιέργεια μέσα στο κτήμα που είναι το ζυθοποιείο. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτου, για τη διείσδυση του προϊόντος σας. Δηλαδή, πού σας βρίσκει ο καταναλωτής αφενός και αφετέρου, έχετε εξαγωγικό προφίλ ή σκοπεύετε να το χτίσετε? Σας το επιτρέπει ο αριθμός της παραγωγής σας? Σε αυτή τη φάση, ουσιαστικά, ο καταναλωτής μπορεί να μας βρει σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή σε αποκλειστική βάση. Στη συνέχεια σε κάποιες κάβες, σε εξειδικευμένα μαγαζιά, τηλικατέσεν, σε αρκετά καφέ και εστιατόρια πλέον σε όλη την Αθήνα και σε αρκετά σημεία της επικράτειας. Η διείσδυση που έχουμε η εμπορική σε αυτή τη φάση κινείται αρκετά καλά. Υπάρχει μια καλή αναγνώριση του προϊόντος. Το θέμα είναι ότι κάθε μικροζυθοποιείο δεν έχει τους πόρους και δεν έχει σίγουρα τις προσβάσεις τις εμπορικές που είχε ένα μεγάλο ζυθοποιείο. Ναι, αυτό βεβαίως είναι το γενικότερο που συμβαίνει με όλες τις εταιρείες όλων των κλάδων όταν έχουν ανταγωνιστές κολοσσούς στο πεδίο. Ειδικά όμως το θέμα της ζυθοποιείας, αν θέλετε, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα με την έννοια ότι οι ανταγωνιστές κατά βάση έχουν το 96-97% της αγοράς και είναι δύο ή τρεις εταιρείες όλες. Μάλιστα. Οπότε μένει πολύ μικρό περιθώριο, λέτε, για τη δραστηριοποίηση και τη διείσδυση των μικροζυθοποιειών, των εναλλακτικών προϊόντων. Να σας ρωτήσω επίσης και για. Το περιθώριο δεν είναι μεγάλο. Να σας ρωτήσω για εξαγωγές. Συγγνώμη λίγο για τον εξαγωγικό χαρακτήρα. Συγγνώμη, αυτό με ρωτούσατε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες εξαγωγές. Συνεργαζόμαστε με μια πολύ μεγάλη αλυσίδα που έχει liquor stores στην Αγγλία. Στην Κύπρο και αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζητήσεις για εξαγωγές σε σκανδιναβικές χώρες και στον Καναδά. Κύριε Παναγιώτου, δεν ξενίζει τους καταναλωτές ή τους ανθρώπους που προσεγγίζετε για την εξαγωγή των προϊόντων σας το γεγονός ότι μιλάμε για ελληνική μπύρα ή είναι εξοικειωμένοι από κάποιες απόπειρες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, θεωρείτε? Τι βλέπετε? Κοιτάξτε, το Greek product δεν απαραίτητα κάτι το οποίο είναι αρνητικό χαρακτηριστικό. Στο κομμάτι της μπύρας. Όχι, καθόλου. Δεν με καταλάβατε. Απλώς το Greek product το έχουμε συνδέσει με γιαούρτι, με συγκεκριμένα προϊόντα, με λάδι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η μπύρα, ακριβώς επειδή δεν έχουμε παράδοση. Αυτή τη στιγμή όμως, όταν οι μπύρες μας σε διάφορους διαγωνισμούς, σε διάφορες, αν θέλετε, γευστικές δοκιμές ανά τον κόσμο διακρίνονται, υπάρχει μια πολύ καλή αναγνωρισιμότητα πλέον ότι η ποιότητά τους είναι τέτοια που μπορούν να αισθανθούν εφάμιλα με κάποιες άλλες ποιοτικές μικροζυθοποιίες από όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, σίγουρα τα προβλήματα είναι πολλά. Από εκεί και πέρα όμως, όταν ο σχεδιασμός και η στόχευση του προϊόντος είναι τέτοια που επιτρέπει και την εξαγωγή, δεν έχει γίνει η συγκεκριμένη μπύρα, η συγκεκριμένη ζυθοποιία απλά για τα στενά όρια της ελληνικής επικράτειας, αν θέλετε. Νομίζω ότι υπάρχουν διέξοδοι. Αρκεί βέβαια να τους ψάξουμε. Σαφώς. Άλλωστε το δείχνει ακριβώς και αυτό που είπατε, το γεγονός ότι έχετε αποσπάσει διακρίσεις και σε διεθνές επίπεδο. Να σας ρωτήσω και κάτι για τα προϊόντα σας. Το όνομα της μικροζυθοποιίας είναι Septem, το είπαμε και νωρίτερα, το λατινικό 7. Αντιστοιχεί, φαντάζομαι, και στις ημέρες δημιουργίας, αντιστοιχεί και στις ημέρες της εβδομάδας. Βλέπω ότι κυκλοφορείτε προς το παρόν 4 μπύρες με ονόματα ημερών. Να περιμένουμε στο εγγύς μέλλον έτσι να δοκιμάσουμε και άλλες γεύσεις. Κυκλοφορήσαμε πριν 2 μέρες και την Πέμπτη. Είναι μια μαύρη μπύρα, μια πόρτερ. Είναι η μπύρα του Σαββάτου. Μπορείτε βέβαια να απολαύσετε όλη την εβδομάδα, όχι μόνο το Σάββατο. Σωστά. Μένουν άλλες 2 μέρες για να κλείσουμε, αν θέλετε, την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα όμως βγάζουμε διάφορα εποχιακά προϊόντα. Προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κάποιες πειραματικές μπύρες που ετοιμάζουμε. Γενικά είμαστε σε μια φάση δημιουργικής. Αρκετά δημιουργική, θα έλεγα. Έχετε πληγεί από την κρίση? Σας το ρωτώ γιατί βλέποντας και τις φωτογραφίες των εγκαταστάσεών σας, φαίνεται ότι η επένδυση που έχετε κάνει είναι σημαντική
Πώς έχει λειτουργήσει όλο αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον σε εσάς? Νομίζω δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ελληνική επιχείρηση που δεν έχει πληγεί από την κρίση. Ναι, βεβαίως. Είχαμε την ευτυχία και την δυστυχία να ξεκινήσουμε εν μέσω κρίσης. Ναι. Επομένως, ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στα πρώτα βήματά μας. Τα ανοίγματά μας δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Η προσέγγιση μας είναι step by step. Ουσιαστικά, οι επενδύσεις που κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή υλοποιούμε μια επέκταση του ζυθοποιού της παραγωγικής που θα αυξήσει, ουσιαστικά θα διπλασιάσει την παραγωγική δυνατότητα του ζυθοποιού. Mm-hmm. Όλες αυτές λοιπόν γίνονται βήμα-βήμα οι προσεγγίσεις. Σαφέστατα δεν υπάρχει υποστήριξη που θα θέλαμε. Μάλλον δεν θα θέλαμε υποστήριξη, θα θέλαμε τα αυτονόητα, ας πούμε. Κάποια επενδυτικά προγράμματα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή, να είχαμε πάρει τις επιδοτήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό που έχουμε κάνει. Επισημαίνεται το αυτονόητο. Οι επιστροφές ΦΠΑ, οι οποίες νομίζω ότι κάθε επιχείρηση δικαιούται να έχει, να τις είχαμε πάρει έτσι ώστε να μπορούσαμε να έχουμε τη ρευστότητα. Έχετε και δίκιο, να κύριε πιο Παναγιώτη. Γρήγορα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Έχετε δίκιο. Να σας πω πάντως για την ιστορία ότι πριν από λίγο σήμερα ανακοινώθηκε ότι αρχίζουν να δρομολογούνται οι επιστροφές ΦΠΑ από το κράτος τώρα που θα πάρουμε τη δόση. Ελπίζω. Να βοηθήσει και αυτό λίγο την κατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη, για την παρουσία σας σήμερα στο SBC και να ευχηθώ καλή επιτυχία και στη δική σας εταιρεία. Το κάνουμε με όλες όσες φιλοξενούμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι βασική επιτυχία των ελληνικών προϊόντων για την πορεία και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.